Γεια σας, ονομάζομαι Λάζαρος Βαρδάκης και θα σας κάνω αυτή την παρουσίαση που είναι μέρος της διδακτορικής μου διατριβής. Ο τίτλος είναι «Η επίδραση των αγωνιστικών μικρόκυκλων διαφορετικής χρονικής διάρκειας στα χαρακτηριστικά της απόδοσης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών». Η προπονητική επιβάρηση μέσα στον μικρόκυκλο διαφοροποιείται. Μετά από τις πρώτες μέρες που ουσιαστικά στοχεύουμε στην αποκατάσταση από τον προηγούμενο αγώνα, μετά η επιβάρηση αυξάνεται σταδιακά μέχρι την Match Day -3 και μετά πάλι μειώνεται μέχρι και τον αγώνα. Στις ενδιάμεσες ημέρες η επιβάρηση φτάνει στην κορύφωσή της και φυσικά προσοχή πρέπει να δοθεί στη συγκέντρωση μεγάλου όγκου επιβάρησης μέσα στην εβδομάδα επειδή θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στον αγώνα. Η διάρκεια των αγωνιστικών μικρόκυκλων διαφοροποιείται σύμφωνα με το καλεντάρι των αγώνων και αυτό επηρεάζει την επιβάρηση των ποδοσφαιριστών. Έχει βρεθεί ότι οι μικρόκυκλοι με 5 προπονητικές μονάδες έχουν υψηλότερες τιμές σχετικής επιβάρησης σε σύγκριση με αυτούς που είχαν 4 ή 3 προπονητικές μονάδες. Στους μικρόκυκλους μεγάλης διάρκειας ο όγκος αλλά και η ένταση της επιβάρησης είναι υψηλότερες. Επίσης έχει βρεθεί μικρή ως ασήμαντη συσχέτιση μεταξύ της επιβάρησης του μικρόκυκλου και της απόδοσης στον αγώνα. Ενώ άλλες έρευνες έχουν βρει συσχέτιση της διάρκειας του μικρόκυκλου με το αποτέλεσμα του αγώνα. Ο σκοπός λοιπόν της εργασίας ήταν μετά από την εφαρμογή ενός προπονητικού προγράμματος σε μικρόκυκλους διαφορετικής διάρκειας να μελετηθεί η διαφορά της επιβάρησης μεταξύ των μικρόκυκλων αλλά και η επίδραση αυτή της επιβάρησης στον αγώνα που ακολουθεί. Εδώ είναι οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούμε στην παρουσίαση και θα τις δούμε στη συνέχεια. Τα δεδομένα λήφθηκαν κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2021-2022 από μία ομάδα πρώτης κατηγορίας του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Οι μικρόκυκλοι είχαν διάρκεια 5, 6, 7 και 9 ημέρες. Αναλύθηκαν τα δεδομένα των ποδοσφαιριστών που συμμετείχαν σε όλες τις προπονήσεις, αλλά συμμετείχαν και 60 λεπτά τουλάχιστον στον προηγούμενο και στον επόμενο αγώνα. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα καταγραφής GPXE, ερωτηματολόγια για το wellness και το RP και ηλεκτρονικά μέσα για ανάλυση των δεδομένων. Εδώ βλέπουμε το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε στον μικρόκυκλο 5 και 6 ημερών. Το γαλάζιο χρώμα σημαίνει ότι υπάρχει χαμηλή επιβάρηση και το κίτρινο ότι υπάρχει υψηλή. Μετά από κάθε μικρόκυκλο η πρώτη μέρα ήταν off, η plus 2 ήταν η ίδια και επίσης οι ίδιες ήταν η minus 1 και η minus 2. Και εδώ είναι το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε στους άλλους δύο μικρόκυκλους. Βλέπουμε ότι υπήρχαν 2 ημέρες υψηλής επιβάρησης. Η μόνη διαφορά είναι ότι στον μεγαλύτερο μικρόκυκλο υπήρχε και μια ενδιάμεση ημέρα με χαμηλότερη επιβάρηση και αυτό το κάναμε γιατί, όπως σας ανέφερα στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θέλαμε να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες του πολύ υψηλού όγκου προπόνησης μέσα στην εβδομάδα. Στην minus 4 στοχεύαμε στις υψηλότερες ταχύτητες και γι' αυτό προσαρμόσαμε και τα δεδομένα της τεχνικοτακτικής ώστε να είναι σε μεγαλύτερους χώρους, ενώ την επόμενη μέρα πηγαίναμε σε μικρούς χώρους. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS, εφαρμόστηκε το Shapiro Wilk Test για την επιβεβαίωση της κανονικής κατανομής και έγινε One Way Repeated Test στις 4 βαθμίδες που ήταν οι μικρόκυκλοι. Και όπου υπήρχε στατιστικό σημαντική διαφορά, εφαρμόστηκε το LSD Test. Ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Θα τα πω λίγο γρήγορα γιατί θα τα δούμε και παρακάτω στη συζήτηση. Βλέπουμε για κάθε μικρόκυκλο μία ράβδο, 5, 6, 7 και 9 ημερών. Αριστερά είναι οι επιταχύνσεις και οι επιβραδύνσεις. Και βλέπουμε ότι ο χαμηλότερος όγκος ήταν στον μικρόκυκλο με τις λιγότερες προπονητικές μονάδες. Αντίστοιχα, ίδια αποτελέσματα για την απόσταση που καλύφθηκε σε διαφορετικές ταχύτητες, βλέπετε εδώ πέρα. Το ίδιο συνέβη και με την συνολική απόσταση και με τις ενέργειες πάνω από 19,8 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και με τις ενέργειες υψηλής μεταβολικής ενέργειας. Έτσι. Αριστερά, όσον αφορά την απόσταση που διανύθηκε σε διαφορετικά επίπεδα μεταβολικής ενέργειας, τα σημαντικότερα βήματα είναι ότι στο μικρό κύκλο 7 ημερών υπήρχε υψηλότερη επιβάρηση και στις 3, ενώ στους μικρόκυκλους μεγαλύτερης διάρκειας υπήρχε υψηλότερη επιβάρηση για τη ζώνη 6 σε σύγκριση με τους μικρόκυκλους μικρότερης διάρκειας. Όσον αφορά δεξιά το wellness, βλέπουμε ότι ο MIC 9 είχε διαφορά για τις 3 από αυτές
σε όλες εκτός της sleep σε σύγκριση με τον 5, ενώ ο 6 είχε διαφορά για το stress και ο 7 για το soreness. Όσον αφορά το RPE, στον μικρό κύκλο 5 υπήρχαν οι χαμηλότερες τιμές, ενώ ο 9 είχε τις ψηλότερες σε σύγκριση με τον 6 και 7 ημερών. Όσον αφορά τα δεδομένα των αγώνων, παρατηρούμε ότι οι μόνες διαφορές ήταν για τις επιβραδύνσεις μεσαίας έντασης μεταξύ του μικρό κύκλου 7 και των μικρότερης διάρκειας μικρόκυκλων, και αντίστοιχη εικόνα υπήρχε για τον αριθμό ενεργειών sprint που ήταν λιγότερες κατά τους μικρόκυκλους διαφορετικής διάρκειας σε σύγκριση με τους δύο μεγαλύτερες διάρκειες. Για την απόσταση που διανύθηκε σε διαφορετικά επίπεδα μεταβολικής ενέργειας, πάλι βλέπουμε ότι μόνο στο μικρόκυκλο 7 υπάρχουν διαφορές για τη ζώνη 5 μεταξύ των δύο μικρότερων μικρόκυκλων, ενώ για το wellness δεν υπάρχει καμία διαφορά. Επίσης, καμία διαφορά δεν βρέθηκε για το RP. Πάμε λοιπόν στη συζήτηση. Όσον αφορά την επιβάρυνση των μικρόκυκλων, βρήκαμε ότι μόνο ο MIG 9 είχε περισσότερες επιβραδύνσεις υψηλής έντασης σε σύγκριση με τον 5, ενώ σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι υπήρχαν διαφορές και με τους μικρόκυκλους μεσαίας διάρκειας. Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται διαφορές μεταξύ των μικρόκυκλων στις επιταχύνσεις υψηλής αίρεσης, αλλά μόνο μεταξύ συγκεκριμένων προπονητικών μονάδων μες στο μικρόκυκλο. Παρομοίως με την έρευνά μας, η απόσταση, η συνολική απόσταση, οι επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις ήταν περισσότερες στους μικρόκυκλους μεγαλύτερης διάρκειας. Για την απόσταση σε διαφορετικές ταχύτητες και επίπεδα μεταβολικής ενέργειας, μικρότερες τιμές βρέθηκαν στο μικρόκυκλο 5. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί μερικώς με άλλες έρευνες όπου τα high speed και τα high metabolic load distance ήταν λιγότερα στους μικρόκυκλους μικρής διάρκειας. Όσον αφορά τον αριθμό ενεργειών σε υψηλές ταχύτητες και υψηλά επίπεδα μεταβολικής ενέργειας, επίσης οι τιμές ήταν μικρότερες στο μικρόκυκλο 5, ενώ άλλες έρευνες δεν βρήκαν διαφορές. Εκεί όμως ήταν διαφορετικά και τα κατόφλια. Το RP ήταν μικρότερο στον μικρόκυκλο 5 στην έρευνά μας και μεγαλύτερο στον 9. Σε άλλη έρευνα με ποδοσφαιριστές δεν υπήρξε όμως το ίδιο μοτίβο, δεν υπήρχαν αυτές τις διαφορές, αλλά υπήρχαν ήδη διαφορές σε μια έρευνα με αθλητές rugby. Στον μικρόκυκλο 9 βρέθηκαν χαμηλότερες τιμές για τις stress, fatigue και soreness σε σύγκριση με το 5, ενώ σε άλλη έρευνα δεν βρέθηκαν διαφορές. Και σε μια άλλη έρευνα που έγινε σε μικρόκυκλους που παίχτηκαν 2 αγώνες, βρέθηκε ότι οι fatigue και soreness ήταν υψηλότερες. Όσον αφορά τα δεδομένα των αγώνων, βρήκαμε μεγαλύτερη επιβάρυνση στις επιβραδύνσεις μεσαίας έντασης στον μικρόκυκλο 7 σε σύγκριση με τους μικρότερους μικρόκυκλους. Αυτό συμφωνεί μερικώς με άλλες έρευνες όπου οι επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις υψηλής έντασης ήταν λιγότερες στους μικρούς μικρόκυκλους και οι υψηλής έντασης επιβραδύνσεις ήταν περισσότερες στους μικρόκυκλους μεσαίας διάρκειας. Όσον αφορά την απόσταση σε διαφορετικές ταχύτητες και επίπεδα μεταβολικής ενέργειας, βρέθηκαν διαφορές μόνο στη ζώνη 5 για τον μικρόκυκλο 7, που είχε υψηλότερες τιμές, και σε άλλες έρευνες επίσης δεν βρέθηκαν διαφορές για τον αριθμό ενεργειών σε υψηλές ταχύτητες. Σε μία από αυτές τις έρευνες, η high metabolic load distance ήταν μεγαλύτερη στους μικρόκυκλους μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά στην άλλη δεν υπήρχαν διαφορές. Σε μία άλλη έρευνα, η διάρκεια του μικρόκυκλου δεν επηρέασε τα worst case scenarios κατά τον αγώνα, ενώ σε άλλη έρευνα το workload μετά από μεγάλες διάρκειες μικρόκυκλου ήταν υψηλότερο. Επίσης, μετά από μικρόκυκλους μικρότερης διάρκειας, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα στους αγώνες. Στο RPE δεν βρήκαμε διαφορές και παρόμοια αποτελέσματα βρήκαμε σε μία έρευνα με αθλητές rugby, όπου βρέθηκαν διαφορές μόνο μεταξύ παικτών που αγωνίζονταν σε διαφορετική θέση. Έχουν βρεθεί κάποιες συσχετήσεις μεταξύ του RP και του αποτελέσματος του αγώνα, με υψηλότερες τιμές όταν υπήρχε αρνητικό αποτέλεσμα και χαμηλότερες τιμές όταν υπήρξε ισοπαλία, ενώ δεν υπήρχαν διαφορές για το wellness και αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με αποτελέσματα άλλων ερευνητών. Πάμε λοιπόν στα συμπεράσματα. Η επιβάρυνση των μικρόκυκλων ήταν διαφορετική για κάποιους μεταβλητές, αλλά δεν παρατηρήθηκε το ίδιο και στους αγώνες. Το μέγεθος και η διακύμανση της επιβάρυνσης πρέπει να είναι ιδανική, ώστε στο τέλος κάθε μικρόκυκλου να υπάρχει καλύτερη απόδοση στον αγώνα. Φαίνεται ότι το προπονητικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε είχε θετική επίδραση στην απόδοση κατά τον αγώνα, καθώς αυτή παρέμεινε σταθερή και σε καλά επίπεδα. Κάποιες προτάσεις για πρακτική εφαρμογή είναι να υπάρχει προσαρμογή του προπονητικού προγράμματος σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια του μικρόκυκλου,
να υπάρχει εκμετάλλευση των μικρόκυκλων διαφορετικής διάρκειας σύμφωνα με τον προπονητικό περιορισμό, δηλαδή να τους χρησιμοποιούμε για αποφόρτιση ή για αύξηση της επιβάρησης. Και φυσικά το παρόν προπονητικό πλάνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλες ομάδες ίδιου επίπεδου. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή παρόμοιων μοντέλων στο αναπτυξιακό επίπεδο, αλλά και η εφαρμογή μοντέλων με διαφορετική επιβάρηση και περιεχόμενα σε μικρόκυκλους διαφορετικής διάρκειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.